Κοιτάξτε, το θέμα είχαν φύγει και κακώς είχαν φύγει, γιατί ήταν ένας λαϊκισμός, να το πούμε, του τότε Υπουργού, του κυρίου Λοβέρδου, που έλεγε ότι θα πέσουν οι τιμές των παιδικών τροφών αν πάνε στα σούπερ μάρκετ, γιατί για λόγους ανταγωνιστικότητας. Όμως, πρώτον, οι παιδικές τροφές θεωρούνται φάρμακα, δεν θεωρούνται απλά τροφές, γιατί μπαίνουν μέσα διάφοροι παράγοντες, όπως αλλεργίες και όλα αυτά, που είναι θέματα που πρέπει να τα γνωρίζει κάποιος ειδικός, και αυτός στην προκειμένη περίπτωση είναι ο φαρμακοποιός, και όχι να υπάρχουν απλά στο ράφι και να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση. Και ύστερα, οι τιμές δεν πέσαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, από έρευνα που έγινε και που και εγώ προσωπικά ξεκίνησα και έκανα έρευνα μετά από αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είδαμε ότι οι τιμές ήταν κατά τη πολύ λίγο λιγότερο ή και σε πολλά σούπερ μάρκετ και περισσότερο από ό,τι πουλάγαμε εμείς. Ο Πανελλήνιος από την αρχή ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το ότι οι βρεφικές τροφές ανήκουν στον χώρο του φαρμακείου, θεωρούνται δηλαδή φάρμακα και όχι εμπορικό προϊόν. Και πράγματι αυτή τη στιγμή δικαιωθήκαμε και οι παιδικές τροφές επιστρέφουν εκεί που είναι ο φυσικός τους χώρος, δηλαδή το φαρμακείο. Δεσμότητα και ο τρόπος μεταφοράς των τροφών στα φαρμακεία και το φαρμακό είναι πολύ καλύτερος από τον τρόπο μεταφοράς στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Μην διαλύω στο προϊόντος κατά τη γνώμη στο σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, επειδή το διάστημα αυτό δεν είχε, νομίζω, ενδιάμεσα καλοκαίρια και ζέστη, νομίζω ότι δεν ακούστηκε, η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε για αλλοιώσεις, αλλά ακουστήκαν πολλά για ελλείψεις, δηλαδή κάποια στιγμή και τα σούπερ μάρκετ κατάλαβαν ότι δεν είναι το προϊόν που θα τους αποφέρει κέρδη και γι' αυτό υπήρχαν διάφορα άλλα προβλήματα αυτού του τύπου. Μόρφωμα και από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, ναι, όπως είπαμε, επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο που είναι το φαρμακείο.